Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Έχουμε μαζί μας τον συνθετικό κρίκο μεταξύ ΠΑΕ και οργανωμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, τον πολύ καλό φίλο εδώ και χρόνια, τον Γιάννη τον Αθανασιάδη. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλημέρα. Όλα καλά. Γεια χαρά, εσείς. Καλά κι εμείς, καλά. Φανταζόσουν ποτέ πριν 20 χρόνια ότι εγώ θα είμαι δημοσιογράφος και εσύ υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ μεταξύ με τους οργανωμένους? Τέτοια φαντασία δεν είχα σήμερα. Να σας ρωτήσω και κάτι. Το πρωί είχατε μια εκπομπή και μιλούσατε για πουλιά. Τι πουλιά ήταν αυτά, παιδιά? Πριν, Γιάννη μου. Λέει, δεν πιάνει πουλιά ένα συντελεστή εδώ πέρα, ένα συνάδελφο, τον κύριο Ασλαμά. Έχει φοβία με τα πουλιά, λέει. Δεν μπορεί να πιάσει πουλιά. Τι να πω, δεν ξέρω. Έχουμε μπλέξει με τον άνθρωπο. Από ό,τι καταλαβαίνεις, έχω μπλέξει με ανώμαλους γενικά στη ζωή μου. Έτσι. Ναι, το ξέρω εγώ καλύτερα. Είχαμε χθες μια συνάντηση, ήσουν εσύ και η Συντονιστική Επιτροπή των Συνδέσμων. Ναι. Και με τι αφορμή έγινε αυτό, ποιος ήταν ο λόγος που συναντηθήκατε? Ήταν ξαφνική, ήταν πρόγραμμα. Ότι συναντιόμαστε συχνά για πολλά, για διάφορα, ας πούμε. Ναι. Αλλά χθες ήταν για το θέμα του Τάσου Κάκου. Και για την ανακοίνωση να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα. Βγήκε... Γιατί κάποιοι κακοπροαίρετοι, ναι, κάποιο μια στην τελευταία γραμμούλα τη μεταφέραν διαφορετικά. Δηλαδή δημιουργήθηκε, έγινε προσπάθεια από έξω από τον ΠΑΟΚ ανθρώπους, λες, να παρεμηνεύσουν την ανακοίνωση. Όπως πάντα, το οποίο πρέπει να τελειώσει. Και βγάλατε άκρη, συνεννοηθήκατε? Βγάλαμε άκρη, mm-hmm, όλα καλά. Διευκρινίσαμε τα θέματα που... Ότι εντάξει, οι συνδέσμοι είναι αντίθετοι στον έρχομο του Τάσου Κάκου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι για τον Ιβάν Σαββίδη? Όχι, φυσικά όχι. Ωραία, είμαστε γιατί... μια οικογένεια και προχωράμε σαν οικογένεια. Μάλιστα. Πήγε να δημιουργηθεί παρεξήγηση μεταξύ οργανωμένων και ΠΑΕ για το θέμα αυτό, ή ουσιαστικά ήταν κάτι το οποίο... Ουσιαστικά χρειαζόταν μια διευκρίνηση, τίποτα, δεν υπήρχε κανένα θέμα. Mm-hmm. Έχουμε άψογη συνεργασία και με τους συνδέσμους, mm-hmm, και με την ΠΑΕ και με τους... όλα είναι υπό έλεγχο. Όχι, γιατί ξέρεις, πολλές φορές δημιουργείται η εντύπωση ότι οι σύνδεσμοι είναι απέναντι από την ΠΑΕ, ότι η ΠΑΕ δεν καταλαβαίνει τους συνδέσμους. Γι' αυτό το διευκρινίζω ξανά. Όχι, οι συνδέσμοι είναι μαζί μας και πολύ συνεργάσιμοι. Mm-hmm. Και όλα βαίνουν καλώς. Ναι, όλα βαίνουν καλώς, δεν έχουμε κανένα θέμα. Γιάννη, βλέπεις κι εσύ μια μεγάλη αλλαγή στη στάση των συνδέσμων? Ότι προσπαθούν πολύ περισσότερο και με ενέργειες που πολύ κάνουν. Πολύ περισσότερο, ο ΠΑΟΚ μεγαλώνει και εμείς δουλεύουμε για το καλύτερο. Και εμείς και οι συνδέσμοι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσουμε αυτά που λέμε, ουσιαστικά μας είπες ότι δημιουργήθηκε... Οι οργανωμένοι είναι αντίθετοι στο εισαγωγό του Κάκου, mm-hmm, αλλά δεν είναι στις αποφάσεις του Σαββίδη, ας πούμε. Δεν είναι κόντρα στις αποφάσεις του Σαββίδη. Όχι. Μάλιστα. Ίσα-ίσα. Και μας το διευκρινίσαν πάρα πολλές φορές. Ωραία. Όχι, γιατί ξέρεις, καμιά φορά ο καθένας στον ΠΑΟΚ έχει δικαίωμα να λέει την άποψή του, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι την επιβάλλει. Καμιά φορά τα ξέρουμε. Ναι. Εντάξει. Γιάννη, κατάλαβες εσύ, αν η ΠΑΟΚ και ο Ιβάν Σαββίδης συμφωνήσουν με τον Κάκο? Αυτό δεν το γνωρίζω εγώ, φίλε. Όχι, λέω, αν συμφωνήσουν οι σύνδεσμοι, τι εννοούν ότι θα είναι απέναντι? Αν τον, χθες το συζητήσατε αυτό το πράγμα. Απλώς θα διαφωνήσουν. Θα διαφωνήσουν, θα έχουμε τώρα... θα έχουμε άλλα θέματα. Τα οποία δεν θα έχει να κάνει με τον Σαββίδη, αλλά θα έχουμε άλλα... Μάλιστα. Θα διχαστεί ο κόσμος, δεν θα είμαστε υγιείς. Γενικά όλοι καταλαβαίνουμε σιγά σιγά ότι το κλίμα που υπάρχει γύρω από τον ΠΑΟΚ είναι να υπάρχουν και παοξίδες μέσα στην ομάδα, έτσι δεν είναι? Γιατί εννοείται, κακά τα ψέματα. Όλη μια γροθιά, όλη μια οικογένεια. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βάστε ευχαριστούμε καλά, για την ενημέρωση. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Μην τα φοβάστε. Εντάξει. Γεια χαρά. Καλό μεσημέρι.